ξεκίνησα να μιλάω για την βραδιά, την παρουσίαση με τις βραβεύσεις των γυναικών της χρονιάς που έγινε στην Κύπρο, από το Madame Figaro, θέλω να βάλω μία παρένθεση εδώ και να πω ότι πληροφορήθηκα από το Twitter, καλά που υπάρχει. Μου έστειλε μία φίλη μας και μας λέει ότι σήμερα, εκτός από την Παγκόσμια ημέρα του ύπνου, είναι και Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down. Ναι. Οπότε, καλό είναι να το αναφέρουμε κι εμείς και πάρα πολύ σωστά μας το θυμήσατε. Ζητάμε συγγνώμη. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση και πάμε τώρα στην Κρήτη. Στην Κρήτη, είπα. Στην Κρήτη θέλω να πω. Άντε. Από κάπα, Κύπρο κάπου. Ωραία. Ωραία και τα δύο μέρη. Ωραία μέρη. Είναι και πολύ καλό καιρό και στα δύο. Εξαιρετικά. Έχουμε... Λοιπόν, πάμε στα βραβεία όμως τη γυναίκα τη χρονιά που έγινε στην Κύπρο από το περιοδικό Madame Figaro. Παρουσιαστές ήταν η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Γιώργος Μαρίνος, ο Γιώργος Καπουτσίδης, ο Μιχάλης Μαρίνος. Είδες το πρωί στο λέω λάθος. Το λέω λάθος αυτό το όνομα, δεν μπορώ να το πω ποτέ σωστά. Λοιπόν, ο Γιώργος Καπουτσίδης και ο Ιωσήφ Μαρινάκης. Να πούμε ότι ξεκίνησε με πολύ χιούμορ και πειράγματα ανάμεσα στην Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Μαρίνο, είδες τον Μιχάλη Μαρίνο και τον Καπουτσίδη. Όπου ουσιαστικά του έλεγε ο Καπουτζίδης του Μαρίνου ότι μου πήρε στη θέση κλπ. Γιατί πέρυσι τα παρουσίαζε από τους άντρες, ήταν μόνο ο Γιώργος Καπουτζίδης. Να πούμε ότι βραβείο έδωσε η Μιμή Ντενίση και η Ολυμπία Δουκάκη για την καλύτερη ηθοποιό της χρονιάς. Και να κυρία πούμε, το πήρε. Το πήρε η Κύπρια ηθοποιός, την οποία είναι Μαρία Ιωάννου, λένε. Όπου ευχαρίστησε πάρα πολύ τους Κύπριους, γιατί είχε ένα ατύχημα η Μιμή και όντως ήταν με πει στα βραβεία. Πήγε με πει μάλλον στα βραβεία και τους ευχαρίστησε πάρα πολύ. Είχε ένα ατύχημα στο Μυρό, για όσους δεν το γνωρίζουν. Να πούμε ότι εκεί πέρα ήταν και ο Καραφώτης, ο οποίος έδωσε το βραβείο της καλύτερης ερμηνεύτριας της βραδιάς, το οποίο το πήρε η Αλέξια, να πούμε. Όπου και τραγούδησε live και είχε μουσική μέσα από το κινητό της. Και να πούμε ότι εγώ διέκρινα μία. Αμηχανία από την Κατερίνα Παπουτσάκη. Γιατί? Σε σχέση με τον Κωνσταντίνο Καραφώτη, όπου ήταν και αυτό. Αυτό του κόκαλη. Δεν μιλήσανε. Να διευκρινίσουμε ότι δεν είχαν μιλήσει και διακρίνουν μια αμηχανία μεταξύ τους. Εντάξει, δεν είναι και πολύ περίεργο. Πολύ όμορφη η Κατερίνα και θέλω να τη δω. Είχε κάνει τρεις εμφανίσεις. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το περιοδικό Madame Figaro διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το θεσμό Γυναίκες της Χρονιάς. Γυναίκες που αξίζουν να βραβευτούν και είναι πάντα νικήτριες. Τα βραβεία θεσμός που τιμά τις γυναίκες της Κύπρου και αναγνωρίζει την αξία, τον κόπο και τις θυσίες που κάνουν οι γυναίκες για να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητά τους. Τη βραδιά παρουσίασαν η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Γιώργος Χαπουτζίδης, ο Μιχάλης Μαρίνος και ο Ιωσήφ Μαρινάκης. Προσπαθούμε να δώσουμε κάποια βραβεία εδώ. Νομίζω ότι είναι κάπου τώρα που Προσπαθούμε τώρα να δώσουμε κάποια βραβεία. Τη βραβεία Fashion Designer. Παρακαλώ, μπορείτε να σιωπάσετε. Δεν τρέπεσαι, βρε, που μου πήρες τη θέση. Προσπαθείς να δώσεις και βραβείο. Αυτή η φωνή είναι γνώριμη. Γνώριμη, με έχεις ξανακούσει. Γιώργο, τι κάνεις εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Καπουτζίδης. Δεν τον περιμέναμε. Τι έκπληξη. Αν είναι παρουσιάστε, κάντε ό,τι να κάνετε, γιατί θα φωνάξω την ασφάλεια. Ναι. Α, τώρα θα μιλήσω. Α, η Μαρή, θα μ' αρέσει. Τώρα ήταν η ατάκα. Α, η Μαρή. Που έκανες και ατμόσφαιρα. Ναι, κάναμε ατμόσφαιρα, τραγουδήσαμε. Είπατε τραγουδάκια. Αυτά ξέρεις πώς τα κάνω εγώ. Εγώ κάνω και ρόδα. Δεν φεύγει ο Καπουτζίδης, παιδί μου. Δεν φεύγει, σου λέω. Δεν τολμάει κανένα να του μιλήσει. Τι γίνεται, δεν κάνει. Λίγο το κινητό σα. Τι πάθατε, είναι πολιτικό αυτό. Ναι, ορίστε. Δεν φτάνει που απαντάτε, μιλάτε. Και ο Ιωσήφ. Λίγο το κινητό σου, Ιωσήφ, αν μπορείς λίγο με την ευκαιρία, Γιώργο μου. Δεν τολμάει κανείς από την παραγωγή να σου μιλήσει, να σου πει ότι είναι τρεις οι παρουσιαστές, Γιώργο μου. Ναι, τρεις είναι η Κατερίνα, ο Μιχάλης και εγώ. Όχι, τρεις παρουσιαστές και μία παρουσιάστρια. Είμαι και εγώ εδώ, αλλά δεν τολμούν να σου το πούν. Νιώσε την καρδιά και έλα πιο κοντά. Το παρόν έδωσαν αγαπημένοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί και παρουσιαστές για να τιμήσουν τις γυναίκες της Κύπρου. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Μιμή Ντενίση, ο Κώστας Καραφώτης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αργύρης Αγγέλου και πολλοί άλλοι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όσους είστε εδώ και σε όσους μας βλέπουν από την τηλεόραση για τη μεγάλη αγάπη που μου έδειξε η Κύπρος, για τη μεγάλη συμπαράσταση και για τη γενναιοδορία τώρα που ήμουν χάλια. Από την εμπειρία μου ξέρω ότι εδώ στην Κύπρο, και το έχετε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, είστε όλοι καλή φωνή, οπότε φαντάζεστε ότι η επιλογή των υποψηφίων ήταν πάρα πολύ δύσκολη. You ought to be in pictures. You're beautiful to see. Thank you.
Say you want to be in pictures. Oh, what a hit you would be. Η ομάδα του Madame Figaro δεν θα μπορούσε να μην έχουν αφιερώσει ένα βραβείο στη μνήμη του εμπνευστή του Σάντι Χατζικοστή. Συγκινημένη σύζυγός του μίλησε για την προσφορά του σε αυτό το θεσμό. Είναι η τρίτη χρονιά απουσίας του, όμως η παρουσία του είναι τόσο έντονη και είμαι σίγουρη ότι ο Άντις θα είναι ιδιαίτερα περήφανος για αυτό το βραβείο, γιατί συνδέεται με την ανθρωπιά, την πίστη, τη δύναμη ζωής και το πάθος που είχε για ζωή ο Άντις. Κράτα τα μάτια σου κλειστά. Να ευχαριστήσουμε και το ΣΥΓΜΑ, το κανάλι το οποίο φιλοξενεί και την εκπομπή μας, που μας έστειλε τα πλάνα αυτά και μπορέσαμε να μιλήσουμε για την βραδιά, αυτή την υπέροχη βραδιά που διοργανώνεται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Μπράβο. Λοιπόν, λέγαμε για την Κατερίνα Παπουτσά.